αρρωσταίνει. Αυγή την πρώτη κάνει twerk. Έχει sexy body, ακούει bad one. Είναι συνότη, θέλει bad man. Δεν θέλει ποτή, θέλει το φλόρο με την καριέρα. Το κλιπ που παρακολουθούμε στους δέκτες μας φαίνεται να είναι πραγματικό. Νεαρό πρόσωπο κρατά το τιμόνι και οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο. Αφού βάζει τέρμα το ράδιο σε ρυθμούς rap μουσικής, βιντεοσκοπεί τον χιλιομετρητή του αυτοκινήτου. Η ηλικιώδης ταχύτητα φτάνει τα 256 χιλιόμετρα. Ακολούθως ο TikToker ανεβάζει το σχετικό υλικό. Το πρόσωπο που κατέχει την προσωπική σελίδα στο TikTok εντόπισε η αστυνομία μετά τον Σάλο και το προκλητικό βίντεο. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην αντίληψή μας, είχαν ξεκινήσει εξετάσεις από την υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να εντοπίσουμε το πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Έχει ήδη ταυτοποιηθεί το πρόσωπο και σήμερα αναμένεται να εντοπιστεί και να ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες για την δίωξη του προσωπικού. Το χειρότερο μάλιστα μέσα στο βίντεο δείχνει ότι στον αυτοκινητόδρομο βρίσκονται εν κινήσει και άλλοι ανυποψίαστοι οδηγοί. Με την αστυνομία να διερευνά πότε τραβήχτηκε το συγκεκριμένο υλικό και αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα εντός του αυτοκινήτου. Και κατά πόσον το συγκεκριμένο βίντεο είναι αποσπασματικό και δεν απεικονίζει όλα τα γεγονότα. Τα πρόσωπα αυτά οδηγούν με τέτοιες ταχύτητες, δεν κινδυνεύει μόνο η δική του σωματική ακεραιότητα, αλλά κινδυνεύουν και οι υπόλοιποι οδηγοί που βρίσκονται στο δικό τη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και άλλοι χρήστες. Η ανάρτηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έναν χήμαρο από σχόλια χρηστών της διάσημης πλατφόρμας βίντεο. Αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση οδηγού που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας και αποτελεί κίνδυνο θάνατο στους δρόμους, ενώ στη συνέχεια το αναρτά στο διαδίκτυο.